Εκατομμύρια Αμερικανοί προσέρχονται τις επόμενες ώρες στις κάλπες σε μία από τις πιο αμφίροπλες εκλογικές αναμετρήσεις στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ στο φώτο φίνης επικεντρώνονται στις 7 πολιτείες κλειδιά που θα κρίνουν και τον νικητή των εκλογών. Η Έφη Κουτσοκώστα μαζί μας από την Ουάσιγκτον θα μας μεταφέρει το κλίμα των τελευταίων ωρών, καθώς πολλά εκλογικά κέντρα έχουν μετατραπεί σε φρούριο. Έφη, ανήσυχες οι αρχές, φοβούνται αναταραχές όμως. Καλημέρα, Αλίνα. Καλημέρα από Ουάσιγκτον. Βλέπετε πίσω μου και το λευκό οίκο και το ερώτημα του ποιος θα είναι ο επόμενος ένικος. Καλούνται να απαντήσουν οι εκατομμύρια ψηφοφόροι, Αμερικανοί ψηφοφόροι σήμερα. Οι πρώτες κάλπες, θέλω να σου πω ότι έχουν ήδη ανοίξει πριν από ένα περίπου λεπτό σε κάποιες από τις πολιτείες, όπως για παράδειγμα στη Νέα Υόρκη. Εδώ στην Ουάσιγκτον θα ανοίξουν σε μία ώρα και τις επόμενες δύο ώρες θα έχουν ανοίξει και σε όλες τις υπόλοιπες πολιτείες. Όπως είπες και εσύ, τα μέτρα ασφαλείας και εδώ στην Ουάσιγκτον, αλλά και σε πολλές είναι πραγματικά δρακόντια υπό το φόβο επεισοδίων ή ακραίων καταστάσεων μετά τη νύχτα, όταν θα έχουμε μια εικόνα για το ποιος κερδίζει αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει, Έφη, ότι θα χάσει μόνο αν γίνει νοθεία. Οπότε όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά την ώρα αυτή που μιλάμε. Εξάλλου έχουμε κάλπες μπροστά μας. Έχουμε και ανησυχία, όπως πολύ καλά μας λες, για το αν θα έχουμε επεισόδια, αν κάποιος από τους δύο υποψήφιους προέδρους θα αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των εκλογών. Δώσε μας, αν θέλεις, ένα χρονοδιάγραμμα. Οι κάλπες μας λες ότι έχουν ανοίξει σε κάποιες πολιτείες. Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία? Ποια είναι η εκτίμηση για το πρώτο αποτέλεσμα? Στις Ηνωμένες Πολιτείες, προφανώς δεν είναι σε όλες τις πολιτείες, δεν κλείνουν οι κάλπες την ίδια ώρα. Θα ξεκινήσουν όμως να κλείνουν στις πρώτες πολιτείες από τις 2 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδας, και θα συνεχίσουν για τις επόμενες ώρες. Στις 2 ώρα Ελλάδος θα κλείσουν οι κάλπες στις 6 πρώτες πολιτείες, ανάμεσα στις οποίες και η κρίσιμη πολιτεία από τις Αμφίροπες, η Τζόρτζια, που έχει 16 εκλέκτορες. Οι πρώτες πολιτείες, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πρώτη εικόνα που θα έχουμε για αυτά τα αποτελέσματα, που θα αρχίσουν να βγάζουν αποτελέσματα, είναι από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Και δεν αποκλείεται τις πρώτες πρωινές ώρες να υπάρχουν αποτελέσματα που θα δίνουν προβάδισμα ενδεχομένως στον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί κλείνουν πρώτα οι μεγάλες πολιτείες που παραδοσιακά ανήκουν στους Ρεπουμπλικανούς, όπως είναι για παράδειγμα το Οχάιο και η Φλόριντα. Τα αμερικανικά δίκτυα θα δίνουν τις προβλέψεις όταν κλείνουν οι κάλπες, θα δίνουν όταν έχουν όμως μια εικόνα τις πρώτες προβλέψεις, εκτιμήσεις αποτελεσμάτων, διαρκώς μέχρι και το πρωί. Να πούμε ότι το βλέμμα βεβαίως όλων είναι στραμμένο στις κρίσιμες αμφίροπες πολιτείες, όπως για παράδειγμα η Πενσιλβάνια, που έχει 19 εκλέκτορες και θεωρείται κλειδί για τα τελικά αποτελέσματα, για την έκβαση δηλαδή των τελικών αποτελεσμάτων. Εκεί οι κάλπες θα κλείσουν στις 3 ώρα Ελλάδος. Ωστόσο, δεν είναι σαφές το εάν θα δώσουν αμέσως αποτέλεσμα. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πόσο οριακά θα είναι. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη φορά, το 2020, είχαν περάσει μέρες μέχρι να ανακηρυχθεί ο νικητής, ακριβώς για το λόγο ότι στις 7 αμφίροπες πολιτείες η μάχη είχε κριθεί κυριολεκτικά στο νήμα. Στο Wisconsin, για παράδειγμα, είχε χάσει ο Ντόναλντ Τραμπ και είχε κερδίσει ο Τζο Μπάιντεν για μόλις 20.000 ψήφους σε μια πολιτεία που έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό. Και είναι δύσκολο να πούμε λοιπόν 78. Αυτή την ώρα αν θα χρειαστούν ώρες ή ημέρες καταμέτρησης για να αναδειχτεί ο νικητής. Και μέρες, ακριβώς. Δεν ξέρουμε καν λοιπόν αν αύριο τέτοια ώρα το μεσημέρι έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, γιατί όλα συγκλίνουν στο αν οι δύο μονομάχοι είναι πολύ κοντά στο νήμα, αν θα αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα των εκλογών, Έφη. Ακριβώς, οι δημοσκοπήσεις, άλλωστε μέχρι και την τελευταία στιγμή, έδιναν μια οριακή μάχη και στις αμφίροπες πολιτείες, με διαφορά σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κάτω από μια μονάδα. Βεβαίως, μένει να δούμε αν αυτές οι δημοσκοπήσεις αυτή τη φορά θα επιβεβαιωθούν. Και το λέω αυτό γιατί, όπως έχουμε επισημάνει πολλές φορές και το 2016 αλλά και το 2020, είχαν πέσει τελείως έξω, ειδικά στις αμφίροπες πολιτείες, ακριβώς γιατί είχε υποεκτιμηθεί ο παράγοντας Τραμπ. Από εκεί πέρα όμως, βεβαίως ξέρουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη προαναγγείλει
αμφισβήτηση αποτελεσμάτων. Αν δηλαδή δούμε οριακά αποτελέσματα, δεν θα πρέπει να περιμένουμε ότι απλά θα ανακηρυχτεί κάποιος νικητής, θα μπορεί να πάμε σε προσφυγές, σε επανακαταμετρήσεις. Ωστόσο, είναι το ίδιο. Η ίδια εικόνα είναι αυτή που έχουμε και από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών, σε περίπτωση που ακριβώς επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και τα αποτελέσματα πραγματικά βρίσκονται οριακά και στο νήμα. Βεβαίως, Κυριακή Κοντίγιο, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η βραδιά και αν τελικά θα είναι οριακά τα αποτελέσματα, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο μηδέν. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειχναν μία μάχη 50-50 και δεν μπορεί κανένας να πει ούτε ποιος θα είναι ο νικητής, δεν μπορεί να προβλέψει ποιος θα είναι ο νικητής, ούτε και αν τελικά το αποτέλεσμα θα είναι τόσο οριακό όσο λένε τόσο καιρό. Νικητής θα είναι αυτός που θα αποσπάσει την πλειοψηφία των εκλεκτόρων. Από 270 και πάνω θα έχουμε τον επόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και όλος ο πλανήτης ζει βεβαίως στο σφιγμό των εκλογών που ξεκινούν αυτές τις ώρες, θα ολοκληρωθούν ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Έφη Κουτσοκώστα, σε ευχαριστώ πολύ.